Βροχή προς Τίμωνα αναμένεται να πέσει από τη Δευτέρα και στην Κρήτη, αφού την τρίτη θέση κερδίζει το Ηράκλειο σε ανεμβολία στους εργαζόμενους που αμέλησαν να υποβληθούν στον απαραίτητο αριθμό rapid test που ορίζουν τα μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς της πανδημίας από τις 18 Οκτωβρίου έως 7 Νοεμβρίου. Εμείς είμαστε υπέρ του εμβολιασμού, εμείς καλούμε τους εργαζόμενους να εμβολιαστούν. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι αυτός που δεν θέλει να εμβολιαστεί ότι θα υπάρχει πρόβλημα από την εργασία του. Υπάρχουν μέτρα τα οποία πρέπει να τα τηρεί, να κάνει τα rapid test του, να τα δηλώνει, ώστε και το πρόστιμο να γλιτώνουν και οι επιχειρήσεις, αλλά και ο εργαζόμενος να είναι καλυμμένος όσον αφορά την εργασία του και την υγεία του πάνω απ' όλα. Από τους ηλεκτρονικούς διασταυρωτικούς ελέγχους που πραγματοποίησε το Υπουργείο Εργασίας σε 60 περιοχές της χώρας, εντοπίστηκαν συνολικά πάνω από 20.000 παραβάτες, 1.205 στο Ηράκλειο και 556 στο Λασίθι, το οποίο συγκαταλέγεται και αυτό στην πρώτη δεκάδα. Από τους κλάδους του τουρισμού και της εστίασης προέρχονται κατά βάση οι περισσότερες παραβάσεις. Εμείς λέμε ότι πρέπει να δηλώνονται αυτά όλα τα rapid test. Από εκεί και μετά όμως η πολιτεία δεν πρέπει να έχει δύο μέτρα και δύο σταθμά. Εκεί που ξέρει να εισπράξει, το κάνει άμεσα. Από εκεί και μετά εμείς από την πλευρά μας λέμε ότι το ίδιο πρέπει να κάνει και να φανούν τα ένσημα των μονομερών δηλώσεων του 2021 και του 2020 που δεν έχουν εμφανιστεί ακόμα. Στα θετικά, η μείωση που σημειώνουν οι παραβάσεις ανά εβδομάδα από τα μισά του Οκτωβρίου που ξεκίνησε η εφαρμογή του μέτρου των υποχρεωτικών τεστ για τους ανεμβολίαστους έως τις αρχές του Νοεμβρίου τόσο στο Ηράκλειο όσο και στο Λασίθι. Αφού αυτό λένε οι λοιμοξιολόγοι και οι επιστήμονες, αυτό πρέπει να κάνουμε. Από εκεί πέρα όμως θα πρέπει να δούμε και τι άλλα μέτρα στήριξη θα έχει η κυβέρνηση, έτσι ώστε να μπορεί να ενισχυθεί η κατάσταση αυτή στον κλάδο της εστίασης. Υπενθυμίζεται ότι για τη μη διενέργεια η δήλωση rapid test το πρόστιμο είναι 300 ευρώ σε περιπτώσεις πλήρους απασχόλησης και 150 ευρώ για μερικής απασχόλησης αντίστοιχα. Καλό θα είναι να τα κάνουν από τη στιγμή που είναι οι οδηγίες τέτοιες. Και είναι μια πανδημία, καλό είναι να γίνεται τώρα. Ό,τι βλέπεις είμαι και μόνη και φορώ τη μάσκα μου, έτσι. Πιστεύω πάρα πολύ στη μάσκα και μέσα στην οικογένεια δηλαδή και με το γιο μου και τον άντρα μου φοράμε μάσκες, προστατεύουμε. Εντάξει, πιστεύω, έκανα το εμβόλιο γιατί είπα εάν νοσήσω θα είναι ελαφρύτερο ή γιατί είδαμε νόσηση στην οικογένειά μας. Στο γνωστό ρόλο του αυστηρού ελεγκτή ξανά οι εργοδότες, αυτή τη φορά απέναντι στο προσωπικό τους, αφού για τη μη επιβολή υπεύθυνης δήλωσης με την κατάσταση των εργαζομένων το πρόστιμο έγκυται στα 2.000 ευρώ, ενώ σε περίπτωση υποβολής ψευδούς δήλωσης επιβάλλεται στον εργοδότη πρόστιμο 10.000 ευρώ.